Καλησπέρα σας. Έχουμε μαζί μας τον προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργο Στεφάνου. Συγχαρητήρια για την νίκη. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για το παιχνίδι. Ευχαριστούμε πολύ. Σήμερα ήταν ένα παιχνίδι με δύο ομάδες οι οποίες έπαιξαν αρκετά σε όλο το γήπεδο πολύ καλό ποδόσφαιρο. Η ομάδα του Αχιλλέα δεν κλείστηκε σε καμία στιγμή. Αυτό ήταν και για μας πάρα πολύ καλό, γιατί μπορούσαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο χωρίς σκοπιμότητες. Έμεινα ευχαριστημένος από την ομάδα μου. Δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Χάσαμε ένα πέναλτι. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε γρήγορα. Και αυτό συνεχίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο που είχαμε ένα πολύ καλό δεκάλεπτο. Πετύχαμε ένα θαυμάσιο γκολ με τον Νίκο τον Στάμο από μια καταπληκτική ενέργεια από τη μεγάλη περιοχή μέχρι την άλλη μεγάλη περιοχή όπου σημειώθηκε το τέρμα. Και μετά με την είσοδο του Μακρύδη, μια κάθετη πάσα πολύ καλή του Σαλαπάτα, βάλαμε ένα ωραίο τέρμα και έγινε το παιχνίδι 2-0. Θα μπορούσαμε να είχαμε σημειώσει και άλλα τέρματα με το χαντοκάρι του Ζαχαράκη και άλλες ευκαιρίες, αλλά θέλω να δώσω και συγχαρητήρια και στην ομάδα του Αχιλλέα που σας είπα και προηγουμένως, γιατί ήρθε και έπαιξε ανοιχτό ποδόσφαιρο. Και εγώ θα δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά τα δικά μας. Η ομάδα τώρα αυτή τη στιγμή είχε 5 προσθήκες νέους ποδοσφαιριστές. Θέλουμε πίστοση χρόνου, παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και όλα αυτά θα βγουν στην πορεία. Παρόλο που χάθηκε το πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο, δεν το βάλατε κάτω, συνεχίσατε, πιέσατε και τελικά αποδείχθηκε ότι με τη συνεχή προσπάθεια στην επίθεση μπροστά επιτεύχθηκαν και τα δύο τέρματα. Ακριβώς όπως το λέτε, το παιχνίδι τελειώνει όταν σφίξει ο διαιτητής. Σίγουρα. Εμείς έχουμε στόχο να παίζουμε σε όλα τα λεπτά του αγώνα και πιστεύαμε πολύ στην ομάδα μας και όπως και ακριβώς έγινε και καταφέραμε και πήραμε τους 3 βαθμούς με 2 θαυμάσια τέρματα. Συγχαρητήρια και πάλι για την νίκη. Ευχαριστώ πολύ για τη δήλωση. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.